Ρε φίλε, πού είναι αυτή η σπηλιά τώρα, μπαίνει τόσες ώρες. Εδώ πίσω από τα βράχια, λύσαξε. Σε δυο φάμε είμαστε εκεί. Α, εντάξει, πάμε. Ορτήν το εδώ, πού με έφερε. Πριν 3 χρόνια μια κοπέλα ήθελε να εξερευνήσει αυτή εδώ τη σπηλιά. Μαλάκα μεγάλη. Αλλά ζούσε μέσα ένας γέρος και την πήρε και τη βασάνισε γιατί πίστευε ότι κυριάρχησε ένας δαίμονας στο Ρμπέν. Τι μου λες μωρέ μαλάκα. Έλα μαζί μου, θα δεις. Αλλά φήμες λένε ότι η ψυχή της γυναίκας είναι ακόμα εδώ μέσα. Τι λες μωρέ μαλάκα. Τι ήταν αυτό ρε φίλε. Μάλλον ο άνεμος ήταν. Τίμω, πού πήγες ρε φίλε. Τίμω! 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 Πού είσαι ρε. Πήγε ο μαλάκας. Τίμω, πού είσαι? Ένιωσε κάτι πίσω μου. Εσύ δεν είσαι ο Τίμος. Σωστά τα έκανε. Να κάνουμε μια συμφωνία. Τι συμφωνία? Όλα αυτή τη σπηλιά τώρα δεν είναι μαλάκα. Τι είμαστε δύο ώρες εδώ. Τι θυμάμαι. Ένα δύο τεστ. Από έτσι βρε μαλάκα. Ένα δύο τεστ. Ναι, κασί είναι ακόμα εδώ μέσα. Τι λες μωρέ μαλάκα. Αλλά φήμες λέ... Τι δεν ξέρω μαλάκα. Φήμες λένε ότι η ψυχή αυτής της γυναίκας είναι ακόμα μέσα στη σπηλιά. Τι μου λες μωρέ μαλάκα. Το χαχαχα, πού είναι γαμό το κεφάλι σου βρε μαλάκα! Δεν χρειάζεται χαχαχα. Θα κλάσεις τώρα, κοίτα. Τι πέτας, τι πέτας, τι κάτω. Καριέρα. Μάλλον ο άνεμος. Κόψει. Ha ha ha.